Περίπου 140.000 ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο των ξένων φαντς, τα οποία ετοιμάζονται να αγοράσουν τα μισά κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Στόχος της κυβέρνησης είναι με αυτόν τον τρόπο να μπει ένα φρένο στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και οι τράπεζες να ξεκινήσουν να δανείζουν. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο θα γίνει γρήγορη αποκλιμάκωση των κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα. Περίπου το μισό, το 50% των κόκκινων δανείων. Οι τράπεζες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν έτοιμα τα σχέδια πώλησης των κόκκινων δανείων. Ένα από τα σενάρια είναι να δοθεί το 40% των καταναλωτικών δανείων, το 40% των επιχειρηματικών και το 20% των στεγαστικών δανείων. Για τη ρύθμιση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων θα ενεργοποιηθεί ο νόμος Δένδια, ενώ στα σκαριά βρίσκονται και οι αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα. Προφανώς δεν υπάρχει ένα κριτήριο βιωσιμότητας, διότι το να χρηματοδοτείς και ζόμπι. Να χρηματοδοτείς δεν έχει κανένα νόημα. Η ΕΣΕ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου πως τουλάχιστον 43.000 επιχειρήσεις βρίσκονται στα πρόθυρα να βάλουν λουκέτο. Ενώ όλη η Ευρώπη δουλεύει για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων, στην Ελλάδα οι μικρομεσαίοι δουλεύουμε όλοι για φόρους και για οφειλές. Ο Χρήστος Λούσης, που έχει επιχείρηση με ιαλοπίνακες, λέει πως ο ένας στους 4 συναδέλφους του δεν μπορεί να συντηρήσει την επιχείρησή του. Φέτος είναι το κύκνιο άσμα για τουλάχιστον 20-25% ακόμα του κλάδου. Την ίδια ώρα αναστάτωση έχει προκληθεί στην αγορά μετά τη δήλωση του Γιώργου Σταθάκη πως δεν θα δοθεί κάποια γέφυρα στα έργα του ΕΣΠΑ, τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015. Αυτό σημαίνει διακοπή των έργων, απολύσεις και πρόστιμα για την Ελλάδα.